λόγκι στο Χαραλάι και κατατρόπισαν τα 8 εκατομμύρια λόγκι του φασίστα Μουσολίνη. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί όλου του κόσμου διαλαλούσαν τη δόξα της Ελλάδας. Ο κόσμος αναφάρισε και άρχισε να ελπίζει. Κι ήταν η μικρή Ελλάδα αυτή που σκόρπισε σε όλους τους αγωνιζόμενους κατά του φασισμού λαούς το θάρρος και την ελπίδα. Με τον ίδιο ηρωισμό, με σιδερένια θέληση, πολέμησαν αξιωματικοί και στρατιώτες κατά των Γερμανών όταν μας επιτέθηκαν τον Απρίλιο του 1941 και τους είπαμε το δεύτερο όχι. Κύσσα στροπελέκι, συνέρισε σε Ελλάδα μια ημέρα. Και πάνω από τη μάνα τον πατέρα, τη μοιότερη πατρίδα. Πάντα στέκει, μεθούσε στην αυγή των κανονιών ο χρόνος στα σύνορά μας. Και όρμησα σημά σου, η γη σου, το σάλπισμά σου. Ποιος για τη λευτεριά να τρέξει πρώτο. Και άνοιξε δρόμο η λόγη. Κι ο μαλάζος μεγαλόχαρη άπλωσε το χέρι. Κι η νίκη, ως πνεύμα πέταξε, να φέρει παντού το μέγα μήνυμα. Ω Ελλάδα, γέννησε δόξα επίνδος και τα ελάτια έγιναν εκλογικά στους δύο σου μέσα. Και μπρος σου, ο κόσμος όλος κουρνιασμένος, εστάθηκε μορθά ανοιχτά τα μάτια. Της Ελλάδας τα βλαστάρια πάνε εκεί στην Αλβανία. Πολεμούνε σάλιον τάζα, τους εχθρούς μας με μανία. Οι εχθροί υποχωρούνε, κι όλοι, όπου φύγει, φύγει. Τη φαντάρι μας ορμούνε και τους παίρνουνε κοινή. Άλλους τους εχμαλωτίζουν, άλλοι ψώνουνε τα χέρια. Και στρατόπεδα γεμίζουν με τον Ιταλόν τα σκέλη. Οι εχθροί όλοι τρομάζουν μπρος την τόλμη τη δική τους. Και οι σύμμαχοι θαυμάζουν την τρανή, τη δύναμή τους. Χωρίς όπλα και κανόνια, δίχως αεροπορία. Νίκησαν μέσα στα χιόνια μια τρανή αυτοκρατορία. Μόνο όπλα τους κρατούσαν την Ανδρία, την ελπίδα. Και με τούτα ενικήσαν και σώσαν την πατρίδα. Όσοι ήρωες έφυγαν από το πρόσκαιρο παρόν, μπήκαν στον ανέσπερο κόσμο της δόξης. Ο ιδρώτας και το αίμα τους έγιναν γόνιμα και πλούσια δώρα για την Ελλάδα. Σε ένα απόσπασμα από το πολεμικό ημερολόγιο του δάσκαλου Εφέδρου Αντιπαλουχογού στον πόλεμο του 40, Νίκου Παπαβασιλείου, αναφέρεται. Φύγατε χωρίς να βρεθούν στο πλάι σας, τη στερνή σας ώρα, η μάνα, οι αδελφοί, οι Ιταλοί σας. Χωρίς να σας μυριολογήσουν και χωρίς να σας αλλάξουν με τα καλά σας για το μεγάλο σας ταξίδι. Δεν χτύπησε για σας λυπητερά η καμπάνα του χωριού σας. Δεν κυδευτήκατε σε φέρετρο με λουλούδι, καθώς συνηθίζετε για όσους πεθαίνουν στα χέρια των δικών τους. Δεν διαβαστήκατε στην εκκλησιά. Δεν αξιοθήκατε των τελευταίων ασπασμών των συγγενών και φίλων σας. Και δεν τιμηθήκατε με την συντροφιά τους στην τελευταία σας κατοικία. Δεν κύθηκαν δάκρυα πάνω στο τάφο σας. Δεν ανάφθηκαν φωτιά. Κι όμως, χρόνια ολάκληρα, κρυφά, υδροπολίτησες έβαλαν στεφάνια και άνευαν κεριά πάνω στους τάφους.